φίλο το Body Book, που είναι το. Να, είναι υπέροχη, έτσι. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Και πρότυπο για γυναίκες. Πολλά χρόνια. Ναι, συνέχισε. Παλιά ήταν. Δεν αρέσει. Είναι Παρθένος και χορεύει πολύ ωραία. Το θέμα που μας έχει απειλήσει ότι θα συζητήσουμε. Το μετέφρασα λέξη-λέξη χθες, γιατί δεν ήθελα να πέσω σε παράπτωμα μεταφραστικό. Θέλω να πω ότι αφιερώνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου στην περιποίηση της γυναικείας ομορφιάς. Και συγκεκριμένα του Εδίου. Κοίταξε, δεν είναι μια κακή λέξη. Εδίου. Δεν είναι μια κακή λέξη. Χέρι είναι κακή λέξη. Όχι. Παλάμη είναι κακή λέξη. Θα μπορούσε να είναι και κακή. Ωραία. Θα σας πω τώρα τι γράφει λοιπόν. Παρακαλά τις γυναίκες. Παρακαλά τις γυναίκες. Εσάς δηλαδή όλες. Σας παρακαλά. Να το κρατήσετε ντυμένο, dressed λέει στα αγγλικά. Δηλαδή, ντυμένο. Εμένα προσωπικό. Και εσένα, όλες τις γυναίκες, όλες τις φίλες της. Λέει, είναι προσωπική απόφαση, αλλά οφείλω να σας το πω, κορίτσια. Σκεφτείτε να αφήσετε το εδίο σας τελείως ντυμένο. Σε 20 χρόνια από τώρα. Τελείως ντυμένο. Κάτσε να θα σου πω, υπάρχει ολοκλήρωση. Σε 20 χρόνια από τώρα θα θέλετε να το παρουσιάσετε σε κάποιον εκλεκτό. Και θα ήταν πολύ ωραίο να τον αφήσετε να το ξετυλίξει σαν ένα δώρο σε αμπαλάζ. Σωστό. Προσωπικά θεωρώ ότι το μόνιμο λύση από το 20 είναι μια τρελή ιδέα. Σωστό. Δεν θα φοράτε εξάλλου μια ζωή το ίδιο τζιν ούτε τα ίδια παπούτσια. Σωστό. Η ιδέα του γυμνού εδίου είναι πρόσφατο φαινόμενο και οι φαντασιώσεις αλλάζουν πολύ συχνά. Σωστό. Δεν το εγκρίνει δηλαδή. Εγώ συμφωνώ. Δεν εγκρίνει αυτό το λέιζερ το πολύ. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να κάνεις ένα τρίμινγκ για λόγους υγιεινής. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα η φύση με λόγους που σου δίνει αυτές τις τρίμινγκ. Εξήγησε το τρίμινγκ γιατί έχουμε και ανθρώπους που δεν το ξέρουν. Το τρίμινγκ σημαίνει ότι λίγο να το παίρνεις στα πλάγια να μην πετάει αυτό. Παίρνεις το παιδί μου τη μηχανή. Παίρνεις τη μηχανή για το μουσί που κοντένει. Ο άντρας σου και ξυρίζεις το αυτό. Μην μιλάσεις. Να το χτενίσεις. Να το περιποιηθείς. Εγώ συμφωνώ με την Κάμερον, γιατί, πρόσεχε, μεγαλώνοντας, ναι, όπως όλα τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζει την περιοχή εκεί. Ναι. Οπότε, καλό είναι, ναι, να υπάρχει μια ασφάλεια. Και ένα σφαιρετζέ. Να υπάρχει ένα κρατό. Να κάνεις καλύστρα. Όχι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Να υπάρχει το σπίτι της έκπληξης. Όχι, υπάρχει, να υπάρχει λίγο κάλυψη. Ωραία, μια κάλυψη. Είναι σημαντικό. Είναι γιατί μια περιοχή και την κάλυψη τι θέλει. Να μην είναι απόκρυψη όμως. Να ρωτήσω, εσάς που ξέρετε. Εσάς που ξέρετε, κυρία Παλατσινού, εσάς που ξέρετε. Έλα μωρό. Το δίνει η φύση τόσο. Ναι. Δηλαδή τα αφήνεις λέει τελείως ντυμένο. Όχι τόσο. Όχι, εννοεί παιδιά την επιφάνεια. Την τρίχα εννοεί τόσο. Δεν εννοείς τίποτα άλλο τόσο. Τον καζόν εννοεί. Τον καζόν. Το εξωτερικό περίβλημα. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε. Τόσο. Και τα αφήνει όλο αυτό. Εγώ στην τράπεζα το πω. Εγώ στην τράπεζα έχω 6.000 ευρώ. Αυτά έχω. Για το εσουρού το λέω. Δουλεύω 7 χρόνια και έχω μαζέψει αυτό τα λεφτά. Και πάει καλά να λες. Δεν πρέπει λίγο να υπάρχει μία. Μας το είπα πριν. Κομιθό. Υπάρχει μια περιποίηση αλλά πάνε με τρονάρι. Μπορώ να κάνω εκ του αντιθέτου. Ρε Πέτρο, είσαι πατριάρχης, ο άντρας τι προτιμάει. Δεν δυσκολεύει τρίχα. Μπορώ να μιλήσω ως ο άμεσα ενδιαφερόμενος εκ της αντισόχθεως. Ναι. Γιατί εσείς το βλέπετε, δεν το βλέπετε στον καθρέφτη. Ο ίδιος πρόεδρος. Εμείς πηγαίνουμε... Με τα γουνάκια στους ώμους. Λοιπόν, λέω το εξής. Πολλές φορές σου συμβαίνει. Παλιά εμείς, όταν ξεκινήσαμε την σεξουαλική μας διαδρομή, δίκη μου, ήταν ένα θάμνο ατελείωτο. Ήταν ένα θάμνο σαν να είσαι στο βουνό. Ήταν ένα πράγμα, έκανε έτσι. Βάτα, βάτα, φέτρο, βάτα. Έμπλεκες, έχουμε κόψει εκεί. Έκοβε κιόλας. Έκοβε, κόβε. Δεν πήρες με γυαλί. Κόβε κρέας. Υπάρχουν, παιδιά, μια στιγμή σας παρακαλώ. Υπάρχουν οι γυναίκες που όπως έκανε η τριχωτή περιοχή είναι τόση. Αυτό έκανε. Άλλη είναι τόση, άλλη είναι τόση. Αν είναι τόση, κάνεις ένα λέιζερ, αλλά αφήνεις μια βάση, ένα τρίγωνο, μια βάση τρίγωνο. Σχεδιακή. Σαν και αυτό που ήταν και πιο μικρό. Διότι πράγματι, λέει η Κάμερον, ξαφνικά έχει γίνει το φαλακρό όρος. Εκεί πέρα κάτω πάνε και το βγάζουν όλο. Και η Τζέιν ότι δεν είναι πιο γίνο. Είναι για το μόνιμο που λέει. Από την άλλη μεριά λοιπόν, το αφήνεις. Αν είναι, κάνεις μια χαλάου, φεύγει, ξαναβγαίνει. Έτσι. Με αποτέλεσμα, αν αλλάξουν οι κερί, να μπορείς να έχεις και το μουσάκι του Χίτλερ, το μουστάκι του Χίτλερ, ο άλλος το βραζιλιάνικο, μπορεί να το κάνουμε και τσέλιγκα. Γενικά, να έχεις μια ποικιλία. Και όπως σωστά είπε η σύζυγός μου, επειδή όλα πέφτουν κάποια μέρα, καλό είναι να υπάρχει σε αυτά τα πράγματα μια κάλυψη. Να είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν. Έτσι ώστε κάποια στιγμή να γίνει απόκρυψη. Δεν υπάρχουν πράξεις σεξουαλικές τις οποίες τις εμποδίζει. Ερωτώ. Όχι, εντάξει, Ελισάβετ, καταλάβαμε ότι δεν έχεις αφήσει τρίχα. Μπορούμε να πάμε παρακάτω.
λέιζερ, Ελισάβετ. Τι έκανες κατάχρηση. Έχει δίκιο. Τώρα τα βάζεις τα αυτιά σου. Αλλού έπρεπε να τα έχεις. Ελισάβετ, να σου πω και κάτι άλλο. Τι κακό, πες ότι μια μέρα δεν έχεις την κορμάρα που έχεις τώρα και τη σφιχτή και τα λοιπά και είναι μια κυλίτσα. Έχεις μια κυλίτσα και από κάτω από την κυλίτσα είναι ένα φλάτ τέτοιο. Άστο, χάλια θα είναι. Δεν είναι χάλια. Αν το αφήσει όπω λε, όπω σα το έδωσε η φύση, με αυτή τη λογική πρέπει να και την ίδια μα χάλη. Είπα streaming, είπα. Όχι, το τριμάρι. Στο εξήγησε. Το streaming, είπε το κορίτσι. Αν θέλει, εσύ μπορεί να κάνει μια πλαστικούλα, να το σιώσει, να το. Τι να μιλήσει εμεί με αυτό, θυμόσαστε. Το έχουμε πει. Βέβαια. Τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, ένα-ένα. Λέμε ότι αν κάνει χαλάω, ξαναβγαίνει. Αν το κάνει λέιζερ, δεν ξαναβγαίνει. Το λέιζερ σου λέω. Κάνε ένα λέιζερ να φας το πολύ, άμα έχει πολύ θάμνο. Αλλά άσε. Τζένι τα λέω. Τζένι τα λέω, σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά δες τώρα τι γίνεται με την αποτρύφωση. Δηλαδή, όλοι και ειδικά οι άντρες πάθαν ιστερία και κάνουν λέιζερ στις τρίχες. Τώρα ξανά ήρθαν οι τρίχες της μόδας. Στο στέρνο λε. Πού θα τις βρούμε, έλατε τώρα ο άνθρωπος θέλει την τρίχα. Για να ρωτήσω για αυτό το πράγμα. Είδα σε ένα περιοδικό, είχε λέει 100 νεαροί Έλληνες, ξέρω εγώ, όμορφο κοσμοπόλιτο ποιο ήταν και ήταν όλη γλίτσα εδώ. Χάλι! Είναι τώρα, τι χάλι είναι αυτό, γκόμενες είμαστε. Έχεις δίκιο, Πέτρο, γι' αυτό και εμείς την αφήνουμε την τριχάρα. Ο γκόμενες είμαστε. Ενώνεις το πηγούνι με το στέρνο. Κακελόπορτο. Που ξυρίζουμε το πόδι, μου κάνουν αποτρύπωση στο πόδι. Εμείς είμαστε τριχά, να τη δείξουμε. Είμαστε έλλειμοι, ό,τι μας πεις θα δείξουμε την τριχά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντρας χωρίς τριχά, δηλαδή. Τι είναι. Γκόμενα είναι. Τι να σου πω, έως και τη νύχτα. Παιδιά, πώς θα τα φέρω στο μπάνερ και τον μπόκολι. Ναι. Ο μπόκολις. Πώς δεν πρόβλεψα να φέρω ένα ωραίο πίνακα που γράψει μαρκαδόρος να μας κάνει Τζέννη και τα σχήματα έτσι ωραία που τα έλεγε. Να μας τα δείχνει. Το σχήμα είναι όπως σου αρέσει. Όπως θέλει. Μπορεί να είναι βελάκι να ξέρει που πάμε. Φτιάξε άλλη. Μπορεί να είναι καπελάκι. Κάνει πολλά στη ζωή. Βλέπει σε μουσάκι, βλέπει σε μουστάκι, βλέπει σε τέτοιο. Το Brazilian κάπως έτσι δεν είναι μια γραμμή, δεν είναι. Μονόδρομος. Α, το Brazil είναι μονόδρομος. Δεν είναι μονόδρομος. Εγώ νόμιζα είναι το φαλακρό. Όχι, όχι. Είναι μονόδρομος. Μπερδευτήκαμε. Είναι σαν το σκάκι που όταν τελειώσει γίνεις κάνεις αυτό. 15 λεπτά φάγαμε. Με λίγα λόγια κάνουμε ότι δεν κάνει σεξ. Μας έχεις φέρει και κάνουμε συζητήσεις του... Για παιδίου. Δεν φτάνει που το βρήκαμε πρώτη και το φέραμε το θέμα στην Ελλάδα. Σιγά το πούλι. Που δεν είχε μεταφραστεί ακόμα. Σπιθαμί προς πιθαμί. Είναι σωστό, σωστό, σωστό. Πάντως τα λέει και άλλα εκτός από αυτό γιατί λέει πόντι. Α, εμάς αυτά μας ενδιαφέραν η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε επίπεδο. Για πάμε στο επόμενο. Πες καμιά καλή.